Λοιπόν, ένα άλλο φαινόμενο το οποίο μπορεί να συναντήσει ο μελισσοκόμος είναι το εξής. Κάπου πήρε το μάτι μας μία μέλισσα με κομμένα τα φτερά. Να την. Μέσα σε όλο το πλήθος μία μέλισσα είναι. Παρακολουθούμε με προσοχή όλο το πλαίσιο. Δεν συναντάμε άλλη. Ούτε βαρόα βλέπουμε πάνω στα φτερά της, από τις μέλισσες. Αντιθέτως, βλέπουμε κάτι πολύ ενθαρρυντικό, το οποίο καλό είναι να τα προσέχετε. Μην προσέχετε μόνο τα άσχημα, να προσέχετε και αυτά τα οποία μαρτυράνε την ύπαρξη ή όχι της ασθένειας. Ποιο είναι αυτό? Είμαστε σε ένα πλαίσιο με γόνο ο οποίος εκολάπτεται. Βλέπετε εδώ μέσα, μόλις άνοιξαν οι τρύπες και βγήκαν μέλισσες. Θα ψάξουμε να βρούμε λοιπόν μέλισσες όπως αυτή εδώ, που είναι φρέσκια, τώρα έχει βγει, είναι νέα. Αυτή που μπήκε μόλις μέσα. Αυτή εδώ είναι νέα μέλισσα. Δεν έχει πετάξει καν. Τι βλέπετε? Είναι ακόμη το χνούδι της και το μέγεθός της δείχνει ότι είναι νέα. Ακόμη θα παρακολουθήσετε κάποιες που μόλις εκολάπτονται. Να το γυρίσουμε από την άλλη μεριά. Εκεί θα δείτε αν υπάρχει βαρόα. Την ώρα που αυτές βγαίνουνε, είναι 21 ημερών μέλισσες. Εκεί φαίνεται αν υπάρχει βαρό πάνω στα φτερά τους. Αυτή εδώ είναι νέα μέλισσα. Μόλις έχει εκολαπτεί. Είναι ακμαία. Δεν βρίσκουμε αλλού βαρόα. Συνεπώς, μην πανικοβάλλεστε όταν βλέπετε μέλισσες αυτή την εποχή.